Καλημέρα ρε παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα vlog σε αυτό το κανάλι. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Εγώ είμαι καλά. Μόλις, ας βάλω εδώ να μιλήσω. Ξύπνησα πριν λίγο και ετοιμάζομαι να κάνω τις δουλίτσες μου. Σε αυτό το vlog θα δείτε λίγο τη μέρα μου, λίγο πώς τα περνάω. Μόλις έχω φτάσει στον GetUpo Studio, είμαι στον πάνω όροφο. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει ποτέ. Πρέπει να κανονίσω σίγουρα να κάνω ένα tour του πάνω ορόφου. Θα σας πω ότι στο σημείο εδώ ότι επιτέλους ξεκίνησα γυμναστική μετά από 100 χρόνια. Πρέπει να χάσω καμιά θερμίδα μέχρι το καλοκαίρι, γιατί πολύ καλά έχετε προσέξει, το έχω δει στα σχόλια. Αν και λέβαλες τα κιλάκια σου. Αλλά εννοείται δεν θα έκανα αυτή τη γυμναστική που κάνουν όλοι. Θα βρίσκα κάτι εντελώς διαφορετικό να ασχοληθώ και ξεκίνησα το EMS. Electrical Muscle Stimulation. Γιατί έτσι λέγεται, δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Αυτό βασικά είναι μια γυμναστική που καλωδιώνεσαι. Πάω στη φίλη μου, την Ευτυχία, άλλη τρελή και αυτή, γεια σου Ευτυχία. Σε καλωδιώνει με μια στολή μαύρη έτσι φιλητή. Και κάνει πα. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα την πρώτη φορά που είχα κάνει. Λέω, τι είμαι, ένα κιλό θα κρατάω? Παιδιά, είναι σαν να κάνεις 100 ώρες γυμναστική. Εντάξει, τραγικό. Λιώσει. Δεν έχει πιο δύσκολο τώρα που κρατάω την κάμερα και κάνει και να... Να σου χαμηλώσει τα χέρια. Όχι. Παιδιά, έχω καλωδιωθεί εδώ πέρα και με θερμιδούλες. Δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά δύο αντέχεις? Όχι, όχι. Πέθανε. Παναγιά μου, κλείστε να το διάολο. Α! Α! Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ μόλις ξύπνησα, είναι Τετάρτη σήμερα. Ξύπνησα λίγο αργά. Αργά. 9. Επειδή έχω ραντεβού στην ΕΡΤ, σας ετοιμάζω ακριβώς βίντεο τι θα κάνω, γιατί πάω στην ΕΡΤ, γιατί αν δεν συνέχεια βίντεο από μένα στη Eurovision, αυτό θα ανέβει σε άλλο βίντεο, γι' αυτό θέλω να σας σίγουρος ότι κάνεις subscribe για να δεις, μη χάσεις τα νέα, επειδή δεν μπορώ να μην τα μοιραστώ μαζί σου γιατί θα είμαι στη Eurovision και τι θα κάνω στη Eurovision. Τώρα ανοίξα την κάμερα για να σας δείξω το εξής και ξεκίνησα να γράφω το 6 Minutes Diary. Το είναι ένα βιβλίο το οποίο σου εξηγεί ρε παιδί μου ότι η ευτυχία είναι ένα skill, η ευτυχία είναι ένα πράγμα που μπορείς να το δουλέψεις, δεν είναι ένα state of mind, δηλαδή είναι κάτι που κάνεις εξάσκηση κάθε μέρα, οπότε αυτό σου έχει για κάθε μέρα 3 λεπτά το πρωί και 3 λεπτά το βράδυ, δηλαδή 3 ερωτήσεις το πρωί, 3 ερωτήσεις το βράδυ, να γράφεις πράγματα τα οποία σου εξασκούν την ευτυχία σου. Δεν έχω θέμα το να είμαι χαρούμενος άνθρωπος και να είμαι ευτυχισμένος, αν με ξέρετε και από κοντά πάντα να χαμογελάω, πάντα με θετική ενέργεια. Αλλά why not? Η πρώτη ερώτηση που έχω σήμερα γράφει I am grateful for. Είμαι ευγνώμων για το YouTube, που μπορώ και σας κάνω αυτό. Σήμερα αυτό νιώθω ότι είμαι ευγνώμων για αυτό. Eurovision. Και είμαι ευγνώμων για το ότι μπορώ να ξυπνήσω ό,τι ώρα θέλω, δεν έχω κάποιον να με πληρώνει. Λέει, σήμερα τι θα κάνεις που θα κάνει τη μέρα σου great? Σήμερα θα σου κάνω πάρα πολύ καλές χορογραφίες, έχω αποφασίσει, και θα κάνει τη μέρα μου πάρα πολύ καλή. Και positive affirmation το επόμενο, δηλαδή πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον, τι θα ήθελες? A successful, επιτυχημένος vlogger that inspires people. Εγώ προσωπικά έχω γράψει ότι ήθελα να βάζω το κινητό μου σε flight mode μετά τις 11. Το έχω κάνει χθες.
Και να γράφουμε αυτό το σημείο μαντάριο. Ας την πεις από κάτω τι θα θέλατε να αλλάξετε σαν habit. Δηλαδή θα θέλατε να πίνετε πιο πολύ νερό, θα θέλατε να κάνετε πιο πολλές ώρες προπόνηση χορό. Επίσης, βλέπουμε νιου... Με βλέπω εκεί στην καμερούλα, μου αρέσει. Βλέπουμε ότι έχω φτιάξει το μαλλί μου. Βλέπετε ότι είναι πιο πλούσιο, πιο... Θα γυρίσω από εδώ. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο πλούσιο, λίγο πιο μαύρο. Επειδή είναι η σκίαση που έχω κάνει, είναι σε πάρα πολύ, ακόμα λίγο το κεφάλι μου είναι καζάνι. Επίσης, ξέρετε ότι φτιάχνω το στούντιο κάτω στο GetUp. Θέλω να κάνω ένα χώρο το οποίο θα είναι και το YouTube μου και να κάνω και άλλη αίθουσα χορού κτλ. Και τις προάλλες προσπάθησα να βλοκάρω και έπεσα από τα σκαγιά. Έπεσα. Το είχα δέσει για 2 μέρες. Αλλά παιδιά, τώρα μετά από μια εβδομάδα, δεν ξέρω αν το βλέπετε ότι είναι στραβό, φαίνεται. Και θα πάω να κάνω ακτινογραφίες να δω τι έχει γίνει με το δάχτυλό μου. Επειδή πονάω. Πονάω πραγματικά. Νομίζω ήταν πιο excited όλο το πράγμα. Αύριο θα ανεβεί το vlog από σήμερα. Θα δεις και τη μαμά σου, θα την βάλω μέσα. Αλλά θα δεις το vlog την Παρασκευή. Φιλάκια! Έχω να κάνω νομίζω ακτινογραφία που όταν ήμουν 1 χρονό. Εσύ πότε έκανες ακτινογραφία τελευταία φορά δηλαδή? Δεν είχα ιδέα πόσο φθηνές είναι ακτινογραφία. Το μίστα θα ήταν τυχή για ευρώ, γι' αυτό που φύγα να το κάνω. Σας έχω πει ότι θα βλέπετε τα εσώψυχά μου. Οπότε σας δείχνω τα εσώψυχά μου αυτή τη στιγμή. Να το χέρι μου. Όπως βλέπετε εκεί υπάρχει ελαφρύ κάταγμα. Είναι λίγο τρομακτικό που είμαστε έτσι από μέσα. Ήου! Όλα καλά παιδιά. Δεν παθαίνω τίποτα. Θα χορεύω μέχρι να σαπίσω. Πουμ! Πουμ! Αυτό το αποθυμένο. Πουμ! Πουμ! Κύκλο! Κα! Τι! Τι! Ολόσωστο! Είναι επειδή άνοιξε η κάμερα και η καθοκία. Τι! Αυτό είναι το σπίτιο. Όχι, Παρασκευές. Α, αλλάξε πάλι. Ναι. Μου αφήνεις να ζήσω τη ζωή μου σαν YouTuber, σε παρακαλώ. Είσαι YouTuber, αγαπή. Ναι, λοιπόν, έχω ιδιαίτερο μαζί με την Black Velour, μαύρο βελούδο, Σοφία Αντώντη, η οποία ήταν και στο προηγούμενο μου βίντεο. Γεια σου, Σοφία. Και... μου είπε, μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί έχω ιδρώσει. Πέρασαν και 10 λεπτά. Να δείξω λίγο το lip gloss μου σε αυτό το, και σε αυτό το vlog, λοιπόν. Σήμερα πήγα και πήρα αυτό το lip gloss. My lip gloss is popping. My lip gloss is cool. Παιδιά, θα γίνω πάρα πολύ καλή χορεύτρια. Άγγελα σε εξιτερού. Για πάλι την κάμερα. Ένα τσικ να κάνω, να το δούμε. Αν βάψεις τα ρούχα μου ή το στούντιο, Σέμα, την έβαψες. Λοιπόν, έχω να δηλώσω ότι αυτό θα το καβατζώσω. Ναι, σήμερα. Για πάντα. Για πάντα. Τέλειο! Αχ, τι ώρα που μυρίζει. Μέχρι που θα το βγάλουμε έτσι, αν πεθάνουν τα παιδιά που θα έρθουν έτσι. Τάκο, θα το βάψω μόνο από εδώ που φαίνεται. Ναι. Καταλαβαίνεις. Και είπανε ωραία. Λοιπόν, τέλος. Ήτανε. Όχι, ρε. Αυτό θα φαίνεται στο βίντεο. Εντάξει, δεν έχω πάσει σε τι σειρά θα κάνω, αλλά μου κάνω... Α, για το στούντιο το καινούριο. Ναι. Παιδιά, όποιος θέλει να έρθει, είμαστε εδώ. Εδώ. Με άφησες με κάταγμα στο δάχτυλο να βάψω. Καλά, αυτό είναι ότι πιάστηκε, υπάρχει. Τι, έχω κάταγμα. Καλά, εντάξει. Εδώ. Έτοιμο να μπει στα σκουπίδια. Πλάκα κάνω, είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα. Παιδιά, αν έχετε φτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή του vlog, να μου αφήσετε μία μοβ μελιτζάνα. Μοβ καρδούλα. Κάτω στα σχόλια. Μία μοβ μελιτζάνα από εμένα και μία μοβ καρδούλα για τον Άγγελο. Ωραία. Άντε πήγαινε γυμναστική. Bye! Bye! Θέλω να πάρω τα πράγματά μου κάποια έλα, στιγμή. Έλα σε ψεκάτσι. Όχι, μην τολμήσεις. Απολογούμε για την ήχο ήδη. Είναι έτοιμο το καινούργιο background της καινούργιας σειράς που θα κάνω. Είναι κάτω στο υπόγειο των GetUp. Δεν το έχετε δει ποτέ που είναι τόσο βαμμένο, αχνοφαίνεται. Θα σας δείξω και τον άνθρωπο που είναι πίσω από αυτό. Spend